συνθήκες του Θανάση Κόλιας, την απέναντι από την έναντι αερογέφυρας Λεχαίου, Κόρινθος και Γέμελος, ταβέρνα στο κέντρο της αρχαίας Κόρινθου. Κοστής για την Ερμιόνη, κλέβει ο Μαλτζής. Μαλτζής στον Παζαρά, νέο πρόσωπο στην Εντάδα. Είχε παίξει και λίγο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπαμπακάς προσποιείται, κερδίζει το φάουλ, δύο βολές. Δύο βολές λοιπόν για τον Μπάρι τον Μπαμπακά. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Έχει δικαίωμα για μία ακόμη σε αυτό το ζευγάρι των βολών. Ευστοχή. Η Ολυμπιάδα ξεκινάει με δύο πόντους, κάνει το σκορ 50-46. Μακρύς Παζαράς, μαζί στην πεντάδα και συνεχίζει με δίδυμους πύργους. Κόβει ο Πανούσης, κλέβει ο Παζαράς. Παζαράς κερδίζει το φάουλ από τον Προσύλλη. Η ομάδα του Λεχαίου, Παζαράς με τον Προσύλλη, Παζαράς στον Μαμπακά, Πανούσης για τρεις, Παζαράς να είναι ψηφικό rebound για τον Λέοντα, από τον Παναγιώτο Παζαρά, Πανούσης, Κώστας Πανούσης, γυρίζει, εκεί υπάρχει φάουλ αντιαθλητικός από τον Πανούση. Ο διοικητής, ο κ. Σταματόπουλος, δείχνει ότι τον κρατάει. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο. Θεωρώ όμως ότι εκεί έχει κάνει βήματα ο Κώστας Πανούσης στην προσπάθειά του να μπει. Έχει αλλάξει το αθροπόδι στο μπάσμα που πάει να ξεκινήσει. Μετά ο άλλος πήρε την μπάλα και διεκδίκησε την μπάλα. Δεν είχε την πρόθεση να τους σταματήσει. Ο Πουλής λοιπόν κάνει την πρώτη βολή, είναι άστοχος σε αυτό το αντιαθλητικό. Δεύτερη βολή, ευστοχή, 50-47. Ο Πανούσης στον πάγκο γιατί έχει τρία φάουλ. Επαναφορά με τον Γκολέμι. Γκολέμι στον Θωμά. Θωμάς διέδεται τον Καραχοντζίτη, μακρύς επάνω του. Γκολέμις, Κορτσής. Πετυχαίνει ένα ωραίο καλάθι ο Κορτσής και η Ερμιόνη μειώνει πάλι στον πόντο. Παζαράς τον Μακρύ. Παζαράς. Μακρύς. Βυζή. Σουτάρι, είναι άστοχος. Θωμάς. Βυζή. Άλλη. Η μπάλα είναι για τον Λέοντα. Μακρύς τον Καραχοντζίτη. Μαμπακάς τον Παζαρά. Παζαράς με το ένα χέρι. Πετάει την μπάλα. Κορτσής. Θανάσης Κόλιας. Έναντι αερογέφυρας Λεχαίου. Τεχνική ποινή. Καραχοντζίτη στην πρώτη. Έτερος χορηγός μας. Ταβέρνα Γέμελος. Παραδοσιακή στο κέντρο της αρχαίας Κορίνθου, στην πλατεία της αρχαίας Κορίνθου. Έχουμε την μπάλα. Μα είναι πλάγια αφού τεχνική ποινή. Μπάλα του Λέοντα με τον Παζαρά και τον Μακρύ. Παζαράς. Μακρύς είναι. Παζαράς. Μακρύς. Μπαμπακά που είναι ακριβώς στην baseline, να πάρει ωραία πάσα. Καραχοντζίτης, αριστερή δίδυση. Μπαμπακάς πετάει την μπάλα, κακός ή κακή επιλογή. Μπαζής, για τρεις, rebound με το Θωμά η ομάδα της Ερμιόνης. Και πιέζει ο Μακρύς. Ωραία αρχία τρίπλα στον Αγγελή. Αγγελής για τον Θωμά. Θωμάς, φάουλ από τον Μακρύ. Αλλά είναι
πλάγια για την ομάδα της Ερμιόνης που είναι σε απόσταση αναπνοής. Τώρα λόγω του ότι βγήκε ο Πανούς η ομάδα του Λέοντα παίζει με ημίψηλο σχήμα. Το τεσσάρι της ομάδας είναι ο Καραχωτζίτης. Ο Προσίλιες, ο Τσίπ. Προσίλιες για τρεις. Λιμπάνο, ο Καραχωτζίτης. Καραχωτζίτης. Με ωραία reverse περνάει το κέντρο και δίνει στον Μπαζαρά. Μαλτζής, Βαμβακάς, χαμηλά. Παραχωτζίτης για τρεις. Εύστοχος ο Παραχωτζίτης. Μπροστά στον Προσίλη. Γεννά ο Λέοντας που ανεβάζει στο συν 5. Να δούμε την απάντηση Ερμιόνης. Κομμάς. Προσίλης, η μπάλα είναι για την Ερμιόνη. Είναι ο κύριος Σταματόπουλος. Εκεί μπλέχτηκαν δεκάδες δάχτυλα και έχουμε τεχνική ποινή. Σε ποιον? Τον Κώστα τον Αδάμ. Στον πάγκο του είπε κάτι ο Κώστας, δεν ξέρουμε. Ο κύριος Σταματόπουλος κατευθείαν σημείωσε τεχνική ποινή. Μία βολή. Ο Θωμάς είναι άστοχος. Επίθεση με τον Νίκο τον Αγγελή στην πλάγια επαναφορά. Αυτός δίνει στο Θωμά. Θωμάς με τον Μακρύ εκεί. Ο Μακρύς το πιέζει αρκετά καλά και τώρα του πιέζει πάνω από τον Καραχωτζίτη. Ο Σύνης του Κορτσί. Φτάει ο Πουλής για τρεις. Άστοχη Ερμιόνη παίρνει τον Ριπάο. Τελικά με τις αματηρήσεις Καραχωτζίτης. 54-49. Θέλει μια καλή επίθεση ο Λέοντας. Θα την πάρει. Δεν γίνεται η επίθεση. Επιθετικό ριμπάνω από τον Βαμβακά. Καραχωτζίτης. Μαζαράς. Ωραία πάσα στον Μακρύ. Αυτός κάνει reverse μέσα σε κόσμο. Κάνει την μπάλα. Ο Αγγελής τρώει ένα υπέροχο stop. Έχει σταματήσει το παιχνίδι. Να δούμε τι θα δείξουν οι δύο διαιτητές. Έχουν δώσει βήματα. Να δούμε. Λογικά, εφόσον έπεσε με την μπάλα, είναι βήματα. Είναι στο stop. Πέφτει με την μπάλα, είναι βήματα. Η μπάλα είναι για τον Λέοντα. Αν το έφευγε η μπάλα από τα χέρια, θα συνέχιζε κανονικά το παιχνίδι, αλλά ο παίκτης... Θωμάς με τον Καραχωτζίτη, τεράστιο Θωμάς. Πάσα, μπάλα είναι για την ομάδα του Λέοντα που σε αυτό το σημείο, στα 5.41, σε κρίσιμο σημείο έχει την επίθεση και θέλει μια καλή επίθεση να ξεφύγει από το 5. Καζαράς, Θωμακά. Μακρύς, Τάσα, Καραχωτζίτης στο rebound, παίρνει και άλλο επιθετικό, πετάει την μπάλα. Εκεί θα βγάλουμε φιλιακό της Ερμιόνης, όψιμο. Ο Μακρύς τον είδα να πηγαίνει πάνω στο Πετρόπουλο και τελευταία στιγμή το σκέφτηκε και κατέβασε τα χέρια του και έφυγε. Ήθελε να διαμαρτυρηθεί ο Γιώργος ο Μακρύς. Πάλι καλά που το σκέφτηκε στη μέση της διαδρομής και άλλαξε σκέψη. Θα δούμε τον Κυριάκο τον Προσίλη. Το 32 του, ο shooting guard της ομάδας Ερμιόνης. Ευστοχή στην πρώτη βολή και έχει ακόμη μία. Ευστοχή, διαφορά στους τρεις. Με οργανωτή τον Μαζαρά.
η ομάδα του Λέοντα. Ωραία προσποίηση, ξεφεύγει, δίνει στο Μακρύ. Μακρύς με τον Θωμά. Μαλτής με τον Προσύλλη απέναντί του. Περνάει, σούτ για δύο, έρμπολ, τέλος 24. Τα 24 και έχουμε την μπάλα για την Ερμιόνη. Ετοιμάζεται ο Σβερκούνος. Ετοιμάζεται ο Σβερκούνος για να βγει ποιος. Βγαίνει ο Μαλτζής. Οργανωτής ο Σβερκούνος. Τα δύο περιφερειακή Παζαράς και Μαλτζής. 54-51. Γιώργος Θωμάς, ο κορυφαίος της Ερμιόνης. Αρχιφάουλ του Μακρύ. Γιώργος ο Μακρύς με νεύρα, γιατί δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται τα νεύρα, ο Λέοντας είναι στους 3. 4-38. Δύο η Ερμιόνη. Φάουλ του πουλί επάνω στο playmaker, στον Τσβερκούνο, πήρε την μπάλα. Έπεσε ο πουλής με δύναμη επάνω του. Τον κατεδάφισε. Και έτσι έχουμε το τέταρτο ομαδικό της Ερμιόνης. 4-4 από εδώ και πέρα. Όλα στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Προσφύγεις πιέζει τον Σβερκούνο. Σβερκούνος με τον Προσφύγη και πάλι. Καλαχοντζίτης με τον Πουλί. Κοιτάρει για τρεις. Ο Ριμπάν, ο Παζαράς. Καλάθι από τον Βαμακά. 56-51. Πέντε η διαφορά. Προσύγης. Ταμπλό άστοχος. Φάουλ από τον Μακρύ. Για τον Παζαρά. Δεν γίνει ο κύριος Σταματόπουλος. Έχουμε ομαδικά. Θα επιστρέψει ο Πανούσης στη θέση του Μακρύ. Ανεβάζει το ύψος της ομάδας ο κ. Κόλλιας. Παίζει με δίδυμους πύργους πάλι, με δύο βαριά σέντερ. Ο Κώστας Πανούσης το 4, μπορεί να παίξει άνετα στη θέση. 56-51 με τριάρι του Καλαχοντζίτη, με τριάρι του Μαζαράτη, με άσο του Σβερκούνο. Πουλής δεν ήταν πάντα το καλό του σημείο το σουτ, ούτε οι βολές. Συνήθως έχει μία στις δύο ή μηδέν στις δύο. Μία στις δύο λοιπόν. 3-41. Στο συν 4 ο Λέοντας. Δερκούνος. Δερκούνος φέρνει από την επιλογή Παζαρά και πάει στον Αμακά. Καλαχοντζίτης με τον Κολέμη. Πανούσης για τρεις. Το ριμπάουν ο Κορτσής. Αγγελής αργά αργά. Ο Θωμάς είναι έξω. Γιατί το κάνει ανάσες. Το παιχνίδι λίγη. Ο κόουτς θα ξέρει καλύτερα από εμένα. Πουλής. Γυρίζει και ευστοχή. 56-54. Ο Λέοντας θα παίξει λίγο καλύτερη άμυνα στο low post. Έχει πρόβλημα, οπότε παίρνει ο Κορτσής ή ο Πουλής. Μια βοηθιούλα θα τη χρειαστούν παραπάνω. Πανούσης. Πανούσης στον Καλαχοντζίτη. Τι έχουμε. Πατάει την πλάγια γραμμή.
εμάς το παιχνίδι. Γένιο Αγγελής. Έγινε επαναφορά. Λίστρο Θωμά. Θωμάς με τον Ζορκούνο. Προσύνης Κορτσί. Το φαουλ δίνει ο κ. Πετρόπουλος. Ίσως να πήγε με λίγο παραπάνω δύναμη ο Θωμάς. Εκεί στη reverse που κάνει στο γύρισμα προς τα πίσω. Μπορεί να χρησιμοποιήσει λίγο παραπάνω τον αγώνα του. Η διαφορά στο καλάθι. Βγαίνει ο Παζαράς, βγαίνει ο Μαλτζής. Χοτζίτη στο Μαλτζή. Βερκούνος. Παίρνει σκρίνα από τον Μανούση. Περνάει Βερκούνος. Έρμπολ. Εντάξει. Θεωρώ ότι είχε τόσες πάσες. Εντάξει. Δεν θεωρώ ότι έπρεπε να κάνει ένα σουτ δύσκολο. Θεμάς. Έρμπολ για την ομάδα της Ερμιόνης που οι παίκτες του Λέοντα ακουμπήσαν την μπάλα καθώς η μπάλα έφυγε έξω ανησυχτωδώς χωρίς φυσικά να το θέλει κανένας. Θωμάς στον Πουλή για τρεις ο Πουλής. Έρμπολ, Κορτσής μαζεύει το ριμπάουν, γυρίζει με άστοχος, χάνει την ευκαιρία η Ερμιόνη. Θα δούμε αν ο Λέοντας τώρα θα πάρει μια διαφορά ψυχολογική. Θα πάρει να βάλει ένα σουτ και ένα σουτ με συνεργασίες. Βερκούνος παίρνει σκηνά από τον Βαμακά. Μπαλτζής για τρεις. Άστοχος. Επιθετικό ριμπάουν από τον Κώστα τον Μανούση. Και Βερκούνος σε οργανωμένη επίθεση. Με μονό σκριν στην κορυφή. Βερκούνος. Κερδίζει τις δύο βολές ο playmaker του Λέοντα. Πάμε λοιπόν επιστροφή μετά το time out. 1-13 χορηγή μας Θανάσης Κόλλιας έναντι αερογέφυρας Λεχαίου και η ταβέρνα Γέμελος στο κέντρο της αρχαίας Κορίνθου, στο κέντρο της πλατείας αρχαίας Κορίνθου. Οι δύο σημερινοί χορηγοί μας, στους οποίους ευχαριστούμε για την προσφορά του, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα βλέπατε αυτό το όμορφο παιχνίδι. Μπορεί να μην έχει το μεγάλο σκορ, αλλά έχει suspense, έχει δύναμη, έχει πολλά στοιχεία. Το σκορ από τέτοιες ομάδες πιστεύω θα είναι ψηλότερο. Υπήρχε δηλαδή αστοχία και από τις δύο πλευρές, γιατί το σκορ έχει μείνει πάρα πολύ χαμηλά. Έχασε τις βολές ο Ζορκούνος, 56-54. Ο Θήμιος ο Τσαρμπός μου λέει, κοίταξε, πάμε με μια παράταση. Εγώ πιστεύω να μπουν οι βολές τώρα. Η μπάλα είναι για την ομάδα του Λέοντα, στην πολύ καλή άμυνα του Καλαχοντζίτη. Ο Κορτσής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Και πάμε σε δύο επιθέσεις. Θα δούμε. Εάν το βάλει ο Λέοντας θα πάμε σε φάουλ πολλά. Πάμε να δούμε τον Μανούση. Μανούση στον Καραχοτζίτη που παίζει στο low post τον κολεύει. Εκεί ο Καραχοτζίτης υπάρχει τζάμπο, η μπάλα είναι για ποιον, για τον Λέοντα. Μπάλα διεκδικήσιμη, σφυρίζει ο διαιτής, όταν υπάρχει ταυτόχρονη επαφή της μπάλας από δύο παίκτες. Δίνεται η σολομόνια λύση, η λύση του σε κάθε επαφή αλλάζουμε κατοχή. Το παιχνίδι μας λοιπόν, 56-54, Πανούσης για τρεις. Το χάνει, κρίμα για τον Κώστα τον Πανούση. Θωμάς, το μακρύ απέναντί του. Θωμάς, για τα σκρίνο Γκολέμης, θα μπει για δύο με ταμπλό. Άστοχος, ριμπάουνος Βερκούνος. 15 δευτερόλεπτα, φάουλ. Φάουλ από τον Θωμά και ο Ζερκούνος θα πάει στις βολές. Εδώ
πρέπει να βάλει. Αν βάλει και τις δύο, το παιχνίδι τελειώνει. Αν βάλει τη μία, πάμε για το τρίποντο. Αν δεν βάλει καμία, μπαίνει στο παιχνίδι και γερμιώνει. Πολλά σενάρια. Θέλω προβλέψεις. Προθήνιο, πες μου. Και τις δύο. Δύο στις δύο. Το πάει το στοίχημα. Προηγουμένως έχασε και τις δύο. Πιστεύω να τη βάλει δεύτερη πάντως. Έχουμε time out. Στο παιχνίδι μας, φίλες και φίλοι, 12,4. 57-54. Πάμε για τρίποντο. Βγαίνει από τα screen ο Προσήλης. Παίρνει screen. Θωμάς για τρεις, άστοχος. Καραγωτζίτης. 4 δευτερόλεπτα βήματα ήταν εκεί. Κόβει ο Καραγωτζίτης. Τελειώνει το παιχνίδι. Μεγάλη νίκη της ομάδας του Λέοντα. Πολύ μεγάλη νίκη με 57-54. Ένα παιχνίδι που δεν δείχνει δάφνες ποιότητας, αλλά είχε όλα τα υπόλοιπα. Είχε δύναμη, είχε διεισδύσεις, είχε επαφές, είχε... Το σκορ πάντως ήταν χαμηλό για την ποιότητα των δύο ομάδων. Φοβόταν ο Γιάννης τον Δωριό και τον Δωριό τον Γιάννη. 57-54, Γιώργος Δημητριάδης, Στήμιος Ζαρμός, Ταβέρνα Γέμελος στο κέντρο της Αρχαίας Κορίνθου, Θαλάσσης Κόλλιας, Φανοπηγία, έναντι Γέφυρας Λεχαίου. Γεια σας.